Κυρίες και κύριοι, σε όλους είναι γνωστό ότι η ανησυχία και ο φόβος του ελληνικού λαού μπροστά στο ενδεχόμενο η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθημερινά μεγαλώνουν. Και αυτή η ανησυχία δεν ενισχύεται μόνο από τα αυξημένα νούμερα των κρουσμάτων. Ενισχύεται κυρίως από το γεγονός ότι η κυβέρνησή σας δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Η ανησυχία και ο φόβος ενισχύεται και από την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, των εκπαιδευτικών, των παιδιών μας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια παντού. Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Μάλιστα, στην προσπάθειά σας να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη για την αύξηση των κρουσμάτων, συνεχίζετε να κουνάτε το δάχτυλο στο λαό και την νεολαία, ρίχνοντάς τα πάλι στην ατομική ευθύνη. Μόνο που η ατομική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς να προστατέψει τον εαυτό του, τους γύρω του, δεν εμπεδώνεται όσο αρνείστε να πάρετε μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού συνολικά. Όσο για τη χαλαρότητα και τον εφησυχασμό που επικαλείστε κάθε τρεις και λίγο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τροφοδετούνται και από τις δικές σας παλινοδίες, από την αποσπασματικότητα των μέτρων που ανακοινώνετε. Τα τριψήφια νούμερα κρουσμάτων δεν προέκυψαν από το πουθενά. Προέκυψαν και από το άνοιγμα του τουρισμού, και ας προσπαθεί ο κύριος Χαρδαλιάς να μας πείσει για το αντίθετο, όταν προσαρμόζατε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα μέτρα των πολύ μεγάλων επιχειρηματιών του τουρισμού, των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιριών, τι περιμένατε δηλαδή? Όταν αφήνατε σχεδόν ανεξέλεγκτη την είσοδο στη χώρα με μερικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, τι περιμένατε πάλι? Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι μπήκαν για τουρισμό από το εξωτερικό τουλάχιστον 2.500 θετικοί στον κορονοϊό, χωρίς να τους γνωρίζει κανείς. Και αυτοί, αν ισχύουν οι μελέτες και όσα λέτε ότι ένας φορέας θετικός στον κορονοϊό τον μεταδίδει κατά μέσο όρο τουλάχιστον σε άλλους 10, τότε έχουν κάνει φορείς άλλους 25.000 συνανθρώπους μας. Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει? Θα μπορούσατε να είχατε ελέγξει πλήρως την κατάσταση, εάν διαθέτατε εξοπλισμό και προσωπικό, εάν από την αρχή εφαρμόζατε σχέδιο που να απαιτεί πιστοποιητικό πριν την είσοδο στη χώρα. Εσείς όμως, κύριοι της κυβέρνησης, τι κάνατε? Παίξατε στο τζόγο των απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου στον τουρισμό και στις μεταφορές, ό,τι κέρδισε ο λαός με την υπεύθυνη στάση του το προηγούμενο διάστημα. Και ενώ γνωρίζατε πως μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, που ούτε εμβόλιο υπάρχει ακόμα, ούτε ειδική φαρμακευτική αγωγή. Ο λαός με την υπεύθυνη στάση του, με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων, συνέβαλε να κερδιθεί χρόνος, να διατηρηθούν μειωμένοι οι δείκτες της πανδημίας. Αυτό άλλωστε δεν του ζητήσατε όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτόγνωρη περιπέτεια? Να τηρήσει τα μέτρα για να κερδιθεί χρόνος για να θωρακίσατε το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα σας πούμε τι δεν κάνατε που θα μπορούσατε να είχατε κάνει. Δεν κάνατε τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας, προκειμένου να καλυφθεί έστω ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που υπήρχαν και πριν την πανδημία. Και μην μας πείτε πάλι για τις προσλήψεις στις οποίες προχωρήσατε, ακριβώς ίδιες με τις προσλήψεις που θα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι προσλήψεις κάποιων εργαζομένων ορισμένου χρόνου, από 4 μήνες έως 2 χρόνια, οι οποίοι όμως αντικαθιστούν τους προηγούμενους που έλυγε η θητεία τους και απολύονταν. Άρα το αποτέλεσμα είναι περίπου 0 ιστοπηλίκων. Ακόμα και ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ, για τον οποίο κομπάζατε, μεταβίας έφτασε συνολικά τις 910. Είναι πολύ πίσω όμως από τις 3.500 κλίνες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Τα όσα λέγατε
ότι η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων ήταν επαρκής και μάλιστα δεν χρειάστηκε να αξιοποιηθεί, εκτός από προκλητικά, είναι και επικίνδυνα ταυτόχρονα. Γιατί θεωρείται φυσιολογικό το γεγονός ότι την προηγούμενη περίοδο η συντριπτική πλειοψηφία των χρόνιων πασχόντων ασθενών δεν είχαν καμιά συνέχεια της ιατρικής τους παρακολούθησης, αποκλείστηκαν από δημόσιες μονάδες υγείας με προφανή αρνητικά αποτελέσματα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι θα συμβεί αν τους επόμενους μήνες, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί για τους χειμερινούς μήνες, έχουμε απότομη αύξηση των κρουσμάτων σε συνδυασμό με τις άλλες ανάγκες για νοσηλεία στις ΜΕΘ. Θα ζήσουμε και εδώ αυτό ακριβώς που έζησαν τελικά οι γιατροί στη γειτονική Ιταλία ή την Ισπανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πρέπει να επιλέγουν το ποιος θα μπει στη ΜΕΘ και ποιος όχι, πράγμα που σημαίνει πιθανόν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Η πανδημία αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει πλεόνασμα προσωπικού και υποδομών προκειμένου σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζονται πλήρως όλες οι τρέχουσες ανάγκες αλλά και οι έκτακτες. Όμως αυτή η ανάγκη συγκρούεται με τη λογική του κόστους-οφέλους της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με κριτήρια επιχειρηματικά που όλοι σας ανεξαιρέτως ευαγγελίζεστε. Θέλετε να σας πούμε τι άλλο θα κάνατε για να αξιοποιήσετε τον πολύτιμο χρόνο που κερδίθηκε από το λαό μας? Θα τον αξιοποιούσατε για να στελεχώσετε, να αναπτύξετε και να εξοπλίσετε τις δημόσιες μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όχι μόνο τις αφήσατε αποδεκατισμένες, υποστελεχωμένες, αλλά και ένα μέρος του προσωπικού τους το μετακινήσατε για τις ανάγκες εφημερίας των υπολείπων δημοσίων νοσοκομείων. Πήγατε να κλείσετε μια τρύπα και ανοίξατε άλλες. Σήμερα όμως και πριν η πανδημία πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι ανάγκη να πάρθουν μέτρα αποφασιστικής στήριξης του συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας επίσης, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι. Να υπάρξει επαρκής αύξηση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη όλων των δημοσίων μονάδων υγείας για τις τρέχουσες αλλά και τις έκτακτες ανάγκες. Να καταργηθεί κάθε πληρωμή και συμμετοχή του λαού για νοσήλια, εξετάσεις, φάρμακα. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι στην υγεία χωρίς όρους και προϋποθέσεις που εργάζονται με παντός είδους προσωρινές σχέσεις εργασίας. Όπως είναι οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, σε συνεργεία καθαριότητας και άλλοι που μένουν και απλήρωτοι για αρκετούς μήνες. Να μην γίνει καμιά απόλυση. Να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και να επεκταθεί η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας στο νοσοκομιακό προσωπικό και στους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας. Σας θυμίζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ είχε καταθέσει σχετική πρόταση νόμου. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι δημόσιες μονάδες, τα εργαστήρια και άλλα που έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν. Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια, σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας, να μπει σε εφαρμογή και να υπάρχει σχέδιο επίταξης όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας. Να αναπτυχθούν τουλάχιστον 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτικών μέσων, υγειονομικό υλικό και άλλα. Ιδιαίτερα τώρα, μπροστά και στον επερχόμενο χειμώνα, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη καθολικού εμβολιασμού του πληθυσμού άνω της ηλικίας των 6 μηνών με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Και βέβαια, με ευθύνη του κράτους να γίνουν καθολικά και επαναλαμβανόμενα τεστ για τον κορονοϊό στον πληθυσμό. Δεν περιμέναμε, κύριοι της κυβέρνησης, την πανδημία για να διαπιστώσουμε ότι στους χώρους δουλειάς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Όμως η πανδημία όξινε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αφού σε αρκετές περιπτώσεις
τα διάφορα υγειονομικά πρωτόκολλα έγιναν κουρελόχαρτα. Απόδειξη πως όσα λέγατε πως για σας πρώτη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή ήτανε κούφια λόγια για χάρη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Το ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται κουρελόχαρτα το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι με τις καταγγελίες τους, τα σωματεία τους και μην παριστάνετε βέβαια τους ανήξερους. Δεν ξέρετε ότι οι μεγαλοεργοδότες, για παράδειγμα, σε πολλούς χώρους δουλειάς τηρούν μόνο στα λόγια και ερμηνεύουν όπως θέλουν και όπως τους συμφέρει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Μόλις προχτές σε εργασιακό χώρο γνωστής ΜΚΟ έφτασαν στο σημείο ομά και κοινικά να καλούν στην εργασία μέχρι και θετικά ασυμπτωματικά κρούσματα. Δεν ξέρετε ότι σε χώρους δουλειάς με ευθύνη της εργοδοσίας αποκρύπτονται κρούσματα? Δεν έχετε ακούσει τίποτα για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για κρούσμα στη δουλειά τους αναδιάδες, τριάδες, ώστε να μην γίνει σούσουρο και το μόνο μέτρο που παίρνετε είναι να μπει σε καραντίνα για 14 μέρες το κρούσμα και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Την ίδια ώρα βέβαια γενικεύεται και η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο όνομα της πανδημίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός παραγωγής, χωρίς εισόδημα. Ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών κλήθηκε να επιβιώσει με 605 ευρώ κατά μέσο όρο για όλη αυτή την χρονική περίοδο. Άλλοι τόσοι σε καθεστώς αναστολής σύμβασης περιμένουν 2 μήνες για να πάρουν 534 ευρώ και να πληρώσουν τα χρέη των νοικοκυριών τους, τα οποία βέβαια πιέζουν ασφυκτικά χωρίς αναστολή. Και μην μας πείτε πως όλα αυτά είναι προσωρινά, γιατί όλοι ξέρουν πως τα αντεργατικά μέτρα ήρθαν για να μείνουν, γιατί βρισκόμαστε σε μια νέα βαθιά κρίση, όπως άλλωστε και εσείς παραδέχεστε. Δεν φτάνει που τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς έχουν γίνει κουρελόχαρτα, που η εργοδοσία αποκρύπτει κρούσματα, φτάσατε στο σημείο να τιμωρείτε και από πάνω τους εργαζόμενους. Τι άλλο από τιμωρία είναι η καθημερινή υπεροριακή απλήρωτη εργασία για όσους μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα. Λες και είναι δική τους ευθύνη. Βέβαια, μετά τις αντιδράσεις και την κατακραυγή, τις 3 ώρες τις κάνατε 1. Αλλά και πάλι δεν αλλάζει τίποτα. Η τιμωρία παραμένει τιμωρία. Η πανδημία άνοιξε την όρεξη της μεγαλοεργοδοσίας. Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να τη χορτάσετε. Μετά τις υπερορίες, σειρά έχει το δώρο Χριστουγέννων που θα το πετσοκόψετε για όσους έχουν μπει σε αναστολή εργασίας. Όλοι όσοι θα περνούσαν με το μικρό αυτό επίδομα, τώρα αντί για δώρο Χριστουγέννων θα πάρουν ένα ψίχουλο. Για να μην πούμε και την επέκταση της τηλεργασίας η οποία θα επιβάλλεται με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Αντί λοιπόν η κυβέρνησή σας να πάρει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, επιβάλλει την παραπέρα εντατικοποίηση, την απλήρωτη δουλειά για τους εργαζόμενους, ενώ προσφέρεται νέα προνόμια, νέες επιδοτήσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό ακριβώς άλλωστε προσφέρει και το πρόγραμμα ΣΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζεστό χρήμα σε μονοπωλιακούς ομίλους. Χρήμα το οποίο σε τελική ανάλυση θα πληρωθεί πάλι από τους εργαζόμενους, από τον ελληνικό λαό, με νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, με το ασφαλιστικό πινοσέτ, με νέες ιδιωτικοποιήσεις, με νέους φόρους, με πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και κατασχέσεις. Όλους αυτούς τους μήνες οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν έχουν πληρώσει ούτε 1 ευρώ. Και μάλιστα οι όμιλοι του τουρισμού και των μεταφορών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν τεράστια κερδοφορία μέσα στην προηγούμενη κρίση, επιδοτήθηκαν και από πάνω. Οι μόνοι που βάζουν μόνιμα βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι οι εργαζόμενοι. Αξιοποιείτε την πανδημία για να χτυπήσετε τη σταθερή μόνιμη δουλειά, το 8ωρο που ακόμα υπάρχει βέβαια, βάζοντας τους εργαζόμενους στο ψυγείο για να τους χρησιμοποιούν οι μεγαλοεργοδότες όποτε και όπως θέλουν, όταν τους χρειάζονται, να τους πληρώνουν όσο και όποτε πάλι θέλουν. Όμως,
μαζί με τον αγώνα για το μεροκάματο, το μισθό, την ασφάλιση, στο επίκεντρο της πάλης των εργαζομένων πρέπει να μπουν και τα ζητήματα προστασίας της υγείας τους. Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων μπροστά σε αυτό το νέο κύμα πανδημίας. Σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένες από αυτές. Να διασφαλιστεί η εργασία όλων με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς. Δωρεάν τεστ για τους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. Να υπάρξουν έλεγχοι για την αποσιώπηση κρουσμάτων από τις εργοδοσίες. Να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδίως στις ώρες αιχμής. Να εξασφαλιστούν έκτακτες άδειες ειδικού σκοπού με αποδοχές για όσους εργαζόμενους χρειαστεί να μένουν στο σπίτι, είτε για τη φύλαξη ασθενών, είτε για τη φύλαξη παιδιών, είτε από μέτρα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είναι για παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις το κλείσιμο εγκαταστάσεων των κτηρίων για απολυμάνσεις και άλλα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει στο χώρο δουλειάς με εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να παίρνει άδεια ειδικού σκοπού με πλήρης αποδοχές και ασφάλιση. Να συγκροτηθούν μικτές υγειονομικές επιτροπές ανά εταιρεία, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς. Σε ό,τι μας αφορά, θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα για τα μέτρα προστασίας της ζωής, αλλά και των ίδιων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα μπούμε μπροστά για να σταματήσουν αμέσως οι πληστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. Και με την ευκαιρία, και εσείς, όπως και η προκάτοχή σας του ΣΥΡΙΖΑ, βαφτίζετε το άσπρο μαύρο. Αναφέρουμε στο νέο πτωχευτικό κώδικα και στην προσπάθειά σας να τον σερβίρετε. Όμως, ο νέος πτωχευτικός κώδικας ολοκληρώνει το αντιλαϊκό πλαίσιο ομηρίας των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ένα πλαίσιο που διαχρονικά κινείται γύρω από το στόχο του ξεζουμίσματος των υπερχρεωμένων, μετατρέποντάς τους ακόμα και σε ενοικιαστές στα σπίτια τους, για να θωρακιστούν μόνο οι τράπεζες και τα χαρτοφυλάκια τους. Λοιπόν, δεν σας έπιασε ο πόνος για τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, τα κέρδη των τραπεζών έχετε στο μυαλό σας, αυτός είναι ο πόνος σας. Κυρίες και κύριοι, τι να πρωτοπεί κανείς και για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και για το πώς ανοίγουν τα σχολεία, για το αν ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Μόλις προχθές το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Πριν λίγες μέρες, τέλος πάντων. Περιμέναμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο ακριβώς ήταν, για να μάθουμε τι τελικά. Μήπως οι αγωνίες και οι προβληματισμοί γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών βρήκαν απάντηση? Προφανώς και όχι. Άλλωστε, δεν περιμέναμε από την κυβέρνηση απάντηση, αφού αυτή είναι που κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ακόμα και για τη λειτουργία των σχολείων που η ίδια θεωρούσε αναγκαία και μάλιστα σε συνθήκες που το επιδημιολογικό φορτίο ήταν μικρότερο. Δεν περιμένουμε καμιά διασφάλιση των αναγκαίων όρων λειτουργίας των σχολείων, ώστε να προστατεύεται η υγεία, να γίνεται ουσιαστικά η μορφωτική διαδικασία, αφού ορθά κοφτά οι υπουργοί της κυβέρνησης λένε προκλητικά ότι αυτό κοστίζει. Αλήθεια, δικά σας είναι τα χρήματα? Ποιος πληρώνει ακόμα και για αυτή την κουτσορεμένη δημόσια παιδεία? Η λαϊκή οικογένεια είναι αυτή που πληρώνει και γι' αυτό έχει τη δίκαιη απέτηση να λειτουργούν τα σχολεία σωστά, με ασφάλεια. Και να πει κανείς ότι δεν περιμέναμε να έρθει και το δεύτερο κύμα πανδημίας. Οι επιστήμονες το έλεγαν, η κυβέρνηση το έλεγε και ίσως με την αντιλαϊκή διαχείριση που έκανε το έφερε και πιο γρήγορα, το φέρατε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά τίποτα δεν κάνατε για να εξασφαλίσετε το άνοιγμα και των σχολείων
με καλύτερους δυνατούς όρους για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρονισμός. Δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας, κύριε Πρόεδρε, οπότε... Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, αλίμονο. Το κουδούνι χτυπάει και εγώ... Θα σας διευκολύνω. Δεν θα κάνω όπως οι προηγούμενοι, δηλαδή, που αφήνουν μερικά για μετά. Θα τα πω όλα όσα έχω να πω τώρα. Έλεγα, λοιπόν, ότι δεν ικανοποιήσατε κανένα από τα μέτρα που πρότειναν σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, με βάση την πείρα τους και την άμεση γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν στα σχολεία. Δεν κάνατε, δηλαδή, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, δεν μονιμοποιήσατε εκείνους που δουλεύουν χρόνια στην εκπαίδευση, δεν βελτιώσατε τις υποδομές στα σχολεία, ούτε δημιουργήσατε νέες, δεν πήρατε κανένα ουσιαστικό μέτρο αναβάθμισης της υγειονομικής επιτήρησης των σχολείων. Τα φορτώσατε όλα στην ατομική ευθύνη όσων εμπλέκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο στη μορφωτική διαδικασία. Και δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει που κουνάτε το δάχτυλο στο λαό, στη νεολαία, λέγοντάς τους «πολύ χαλαρώσατε». Λέτε και, αληθοφανή βέβαια, αλλά ψέματα. Λέτε ότι ο μέσος όρος των μαθητών ανατάξει σε όλη την Ελλάδα είναι 17 και δεν δικαιολογεί ανησυχίες για συγχρονισμό. Μπερδεύετε πορτοκάλια με μήλα. Δεν θα σας πω αυτό που έλεγε κάποιος ειδικό στο ποδόσφαιρο, σαν να λέμε ότι ο μέσος όρος παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου Ελλάδας-Βραζιλίας είναι 2,5. Τα στοιχεία όμως είναι αμήλικτα. Όπως προκύπτει, την περσινή χρονιά το 57% των τμήματων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν πάνω από 17 μαθητές και συνολικά το 74% των μαθητών έκανε μάθημα σε τμήματα με περισσότερα από 17 άτομα. Ειδικά στην Αττική, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού, το 85% των μαθητών κάνει μάθημα σε τμήματα με περισσότερα από 17 άτομα. Και σίγουρα αρκετοί, ακόμη και από εδώ μέσα, ξέρουν πολύ καλά και ζουν αυτή την κατάσταση. Που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια άλλαξε, ο οποίος τώρα κάνει και τον ανήξερο για τα κενά στα σχολεία, την υποχρεματοδότηση της εκπαίδευσης, την αδιοριστία χιλιάδων εκπαιδευτικών, ενώ έχει και ο ίδιος μεγάλη ευθύνη. Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριοι της κυβέρνησης. Όπως τα ξέρουν πολύ καλά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που όταν καλούνται να απαντήσουν στα δίκαια αιτήματα του κόσμου της εκπαίδευσης, με μια φωνή λένε ότι κοστίζουν, ότι η οικονομία δεν αντέχει. Προφανώς εννοούν ότι δεν τους παίρνει να κόψουν από τους πακτολούς χρημάτων που μοιράζουν σε ομίλους για να θωρακίζουν την κερδοφορία τους. Και όταν στριμώχνεστε, αξιοποιείτε και διάφορους καλοθελητές επιστήμονες που με παιδιάστικα σχέδια γράμματα στην ουσία θέλουν να πείσουν ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε μια τάξη 15 παιδιών και σε μια τάξη 25 μαθητών. Αυτά βλέπει ο λαός μας και ανησυχεί. Νιώθει ότι τον δουλεύουν, χάνει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση και το κράτος και αυτό είναι φυσιολογικό βέβαια. Όμως αυτή η άρση εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έχει νόημα και αποτέλεσμα όταν δεν στρέφεται ενάντια στην ίδια την υγεία του λαού μας, στην ανάγκη για μόρφωση των παιδιών του λαού, όταν δεν εγκλωβίζεται δηλαδή, και σε αυτό θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι εδώ μέσα, σε διάφορες αντιδραστικές θεωρίες συνωμοσίας που βολεύουν και την κυβέρνηση για να ταυτίσει την διεκδίκηση, τα αιτήματα και τη φυσιολογική ανησυχία με την οπισθοδρόμηση. Όταν ακριβώς η δική σας αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας είναι καραμπινάτη αντίδραση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ φωτίζεται η αναγκαιότητα της πάλης με περιεχόμενο τις σύγχρονες ξεκάθαρα ρεαλιστικές ανάγκες. Γιατί δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μόνο απόλυτη προτεραιότητα να τεθεί στο επίκεντρο η αναγκαιότητα ανάπτυξης δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα εκφράζεται συγκεκριμένα και στα σχολεία, με μόνιμη παρουσία νοσηλευτών στις σχολικές μονάδες,
με πρόβλεψη παρουσίας γιατρών σε ομάδες σχολείων ή και μόνιμης παρουσίας σε πολυπληθή σχολεία. Αυτό είναι αντικειμενική πραγματικότητα, αναγκαιότητα και πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα. Γιατί η άμεση μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών επίσης και μπορεί και πρέπει να γίνει. Γιατί κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Γιατί οι μόνιμοι διορισμοί συμβάλλουν ουσιαστικά και στη συνέχιση της σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, που ειδικά σε αυτή την περίοδο αναδεικνύεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω και των συνεχών διαταραχών που υπάρχουν μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει άνισους όρους στην πρόσβαση των μαθητών στη μόρφωση. Επιτείνει κοινωνικές μορφωτικές ανισότητες που προφανώς προϋπάρχουν, προϋπήρχαν, σε συνθήκες μάλιστα συνολικής εμπορευματοποίησης, πορείας εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως ρεαλιστικό και αναγκαίο να υλοποιηθεί και το αίτημα για 15 μαθητές ανατάξη. Και για να υπάρξει και αποφυγή συνωστισμού όπως και οι ειδικοί θέτουν, αλλά και για να καλυφθούν μορφωτικά κενά που δημιουργήθηκαν, αλλά και συνολικότερα για την αναβάθμιση, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού παιδαγωγικού έργου σε κάθε σχολείο. Και ξέρετε πολύ καλά πως αν παίρνατε έγκαιρα όλα αυτά τα μέτρα στα σχολεία, ούτε μεγάλη ανησυχία και φόβος υπήρχε, αλλά θα κλείνατε και την πόρτα σε διάφορες τέτοιες θεωρίες συνωμοσιολογίας που έλεγα πριν, στον ανορθολογισμό, στον αποπροσανατολισμό, που στα σχολεία μπορεί να εμφανιστούν με το όχι στη μάσκα και τις πρόσφατες κινητοποιήσεις που είδαμε και τα βλέπουμε όλοι και από τα κανάλια. Και με την ευκαιρία, μαζέψτε τα διάφορα στελέχη σας, ακόμα και οι υπουργούς σας, που κάνουν και προβοκατόρικες αναρτήσεις, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και που έχουν το θράσος να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι το όχι στη μάσκα με το όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε άλλα και άλλα ζητήματα, τέλος πάντων, πολιτικά ζητήματα, από πού και ως πού μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι ο ανορθολογισμός, ο αποπροσανατολισμός, η συνωμοσιολογία με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Είτε συμφωνεί κανένας με αυτές, είτε διαφωνεί. Και στο ίδιο λάθος έπεσε σήμερα και η κυρία πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η κυρία Γεννηματά, που συνέδεσε την πάλι ενάντια στα μνημόνια ή δεν ξέρω τι, βέβαια το κάπως το μπουρδούκλωσε μετά εκεί και το διόρθωσε στη συνέχεια, αλλά το έμπλεξε. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Φυσικά, να σας πω και το εξής, δεν το κάνετε τυχαία αυτό. Θέλετε να υπερπροβάλλετε ακόμα τέτοιου είδους κινητοποίησης, που ούτε βέβαια πάρα πολύ μαζικές είναι και στις οποίες συμμετέχει εδώ που τα λέμε κυρίως δικός σας κόσμος, αυτός που κινείται δηλαδή πέριξ της νέας δημοκρατίας, της δεξιάς, ακροδεξιάς και πάει λέγοντας, για να κρύψετε τις πραγματικές και γνήσιες διεκδικήσεις γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών που εκτός των άλλων έχουν και μέτωπο στον αποπροσανατολισμό, τον ανορθολογισμό και να ενοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το λαϊκό κίνημα, δηλαδή τους αγώνες, τους ανθρώπους που διεκδικούν σωστά και ρεαλιστικά αιτήματα. Κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή και την ανακοίνωση των βάσεων, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές και στα πανεπιστήμια. Όμως το σχέδιο της κυβέρνησής σας θυμίζει κλειστά ΑΕΗ, να βγαίνει το μάθημα δηλαδή όπως. Ενώ μια είδηση των ημερών είναι ότι ήδη φουλάρουν οι μηχανές για νέα επιχειρηματικά σχέδια για την εξαποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΗ. Η κατάσταση στα πανεπιστήμια αποδεικνύει περίτρανα τι σημαίνει τελικά λειτουργία με όρους ανταγωνιστικούς, με όρους επιχειρηματικής ιδιωτικής αυτοδιοίκησης, το τελευταίο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, απελευθέρωση των ΑΕΗ να λειτουργούν με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη επιχειρηματικής ερευνητικής δράσης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα όμως τις ανάγκες των φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, που επί της ουσίας οδηγεί σε ΑΕΗ περισσότερο δεσμευμένα στις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας,
ρίχνει η κυβέρνηση το μπαλάκι στις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση. Το ΝΑΕΗ των πολλών ταχυτήτων εκφράζεται και στα διάφορα αυτό προβλήματα που εμφανίστηκαν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σήμερα με τις διαφοροποιημένες λύσεις που δίνουν οι διάφορες διοικήσεις των ΑΕΗ στο πώς θα γίνει, για παράδειγμα, η εξεταστική. Το ρεαλιστικό και το αναγκαίο των διεκδικήσεων που θέτουμε στα πανεπιστήμια αποδεικνύεται πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σοβαρό επίπεδο υποδομών και για να απλωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και για να προχωρήσει η ερευνητική διαδικασία που προβλέπεται στις σπουδές. Οι υποδομές αυτές, τα κυρίλε αμφιθέατρα που λένε ορισμένοι, που φιλοξενούν βέβαια κυρίως εταιρείες τώρα για να κάνουν τα σεμινάρια τους και τα διάφορα think tank, να δοθούν, λέμε εμείς, για τις ανάγκες των φοιτητών και να προσληφθεί άμεσα εκπαιδευτικό προσωπικό που περιμένει με διδακτορικά στο χέρι για να μπορέσει να γίνει σωστά το πανεπιστημιακό μάθημα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να διασφαλιστεί για να έχουμε ανοιχτά ΑΕΗ με όρους προστασίας της υγείας όλων και με συνέχεια της ουσιαστικής μορφωτικής διαδικασίας. Η πλειοψηφία των φοιτητών, οι οικογένειές τους, αυτή τη στιγμή πραγματικά αγωνιούν για το αν και πώς θα καταφέρουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα πανάκριβα νίκια που ήδη πληρώνουν, αφού η κυβέρνησή σας, όπως και όλες οι προηγούμενες, τους έχουν αφήσει ξεκρέμαστους, χωρίς φοιτητικές εστίες και μέρημνα. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Θα συνεχίσουν να πληρώνουν κάθε μήνα ενίκεια για να παρακολουθήσουν αν όπως κάποια λίγα μαθήματα και εργαστήρια από κοντά και τα άλλα θα τα κάνουν με τηλεκπαίδευση? Δεν γνωρίζετε τα προβλήματα που ήδη καταγγέλουν φοιτητικοί σύλλογοι, ακόμα και καθηγητές, για τα προβλήματα που δημιουργεί στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση η τηλεματική διαδικασία, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την μόρφωση που παίρνουν? Να εξασφαλίσετε υποδομές για να καλυφθούν οι ανάγκες στη φοιτητική στέγη, να επινοικιάσετε και ξενοδοχεία, αν χρειαστεί, για τις άμεσες αυξημένες ανάγκες, να δώσετε σταθερό μηνιαίο φοιτητικό επίδομα στέγασης για όσους το χρειάζονται. Αυτά ζητούν οι φοιτητές για να καταφέρουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μιλάτε για αριστεία όταν με την πολιτική σας υποβαθμίζετε τη γνώση και τα εφόδια που παίρνουν οι φοιτητές, αυριανοί επιστήμονες και εργαζόμενοι. Μιλάτε για ευκαιρίες όταν με την πολιτική σας οδηγείτε φοιτητές να παρατήσουν τις σπουδές τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αλήθεια πως οι εξελίξεις καθορίζονται όχι μόνο από την πορεία και το φούντομα της πανδημίας στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά και από το ξέσπασμα, την εξέλιξη και το βάθος της οικονομικής κρίσης που επιταχύνθηκε η εκδήλωσή της από την πανδημία. Επίσης, οι εξελίξεις καθορίζονται και από την όξυνση επιπλέον των διαφόρων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή και του Αιγαίου, συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα σε αυτούς οξύνεται και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Βέβαια, όλα αυτά, παρά τη σχετική τους αυτοτέλεια, δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ούτε συνέπεσαν συγκυριακά, όπως ισχυρίζεστε. Το αντίθετο πιστεύουμε εμείς. Αλληλοτροφοδοτούνται, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για εκφάνσεις της ίδιας πολιτικής που στον πυρήνα της έχει τη διασφάλιση της κερδοφορίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα, τη θωράκιση αυτού του δρόμου ανάπτυξης, δηλαδή του καπιταλιστικού δρόμου, θυσιάζοντας τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαών συνολικά. Για παράδειγμα, ακόμα και η θεραπευτική αντιμετώπιση της πανδημίας, η ανακάλυψη και η προμήθεια του εμβολίου υποτάσσεται σε διάφορους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές του χώρου, ανάμεσα σε κράτη και χώρες. Πρόκειται τελικά για τα διέξοδα, πιστεύουμε εμείς, του ίδιου αυτού του συστήματος που όλοι σας το υπηρετείτε με την πολιτική σας. Από τη μια,
δυναμώνει η επίθεση στα εργατικά, στα λαϊκά δικαιώματα, στο όνομα των έκτακτων συνθήκων και από την άλλη πυροδοτεί ανταγωνισμούς ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, τις διάφορες συμμαχίες τους για το πώς, ποιος θα βγει πιο κερδισμένος στην παρούσα φάση και σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί οι ανταγωνισμοί αφορούν τόσο τις διαπραγματεύσεις για τα νέα χρηματοδοτικά πακέτα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, όσο και για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των διαφόρων ενεργειακών δρόμων. Αυτός είναι ο λόγος που στην περιοχή μας έχουν πέσει κατά πάνω ισχυρά κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κίνα, για το ποιος θα βάλει στο χέρι το πλούτο αυτής της περιοχής. Της περιοχής και θα πάρει το περισσότερο στη μοιρασιά. Έχουμε χάσει το μέτρημα πόσοι στόλοι και ποιων χωρών έχουν παραταχθεί στην περιοχή. Γιατί αυτοί οι ανταγωνισμοί φοβούμαστε ότι οδηγούν και σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει όλα αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Γιατί όλοι δουλεύετε για ένα στόχο, να δεχτεί ο ελληνικός λαός τον οδυνηρό συμβιβασμό της συνεκμετάλλευσης, λες και δεν πρόκειται για συνεκμετάλλευση ανάμεσα σε ενεργειακούς κολοσσούς, να δεχτεί πως η χώρα του θα είναι ένα απέραντο αμερικανοατοϊκό στρατόπεδο. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν αυτό που σας είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Προετοιμάζεται τον μεγαλύτερο και πιο επώδυνο συμβιβασμό σκοπιμότητας, αυτόν της συνεκμετάλλευσης των θαλασσίων ζωνών, με τις ευλογίες φυσικά και τα σχέδια των συμμάχων σας. Μόνο που τα σχέδια των ισχυρών συμμάχων σας έχουν μόνο τελικά και σε τελευταία ανάλυση αναβάθμιση της Τουρκίας στη μοιρασιά. Σας το έχουμε ξαναπεί, σας το ξαναλέμε και σας το ξαναυπογράφουμε. Εμείς απλά παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όσο μπορούμε ο λαός να βάλει τη δική του υπογραφή σε αυτές τις εξελίξεις. Και αυτό πιστεύουμε ότι το μπορεί, αρκεί να το αποφασίζει. Σας ευχαριστώ.